Υπάρχει πλέον πείρα και στου εργαζόμενου, στον ελληνικό λαό, ότι για τι προεκλογικές εξαγγελίε να κρατάμε μι μικρό καλάθι. Γιατί ακόμα και αυτέ οι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού, αλλά και του εκπροσώπου του του κυρίου Τσίπρα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μιλάνε εάν πιάσουμε την επενδυτική βαθμίδα, αν υπάρχουν αντοχές της οικονομίας, εάν τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης ε, μας βολεύουν κλπ. Και, και έχουμε mm -hmm. την, την έγκριση. Ε, για το 2027 μιλάνε ότι μπορεί να πάει και να ανέβει ο, ο, ο μισθός. Εμείς λέμε πολύ απλά το εξή. Εδώ και τώρα να επανέλθει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, με αφητηρία, η οποία έχει καταργηθεί στην mm. ουσία. Με... Και με αφετηρία τον κατώτερο μισθό στα 850 ευρώ, αλλά με ταυτόχρονη επαναφορά των τριετιών. Και έτσι ένας εργαζόμενος, ένας άνθρωπος, με μόνο μια τριετία, τώρα και όχι το 2027, το ζήσε Μάη μου δηλαδή να φας τριφύλι, θα μπορούσε να έχει κατώτερο μισθό 935 ευρώ να έχει το μισθό του και έτσι να αναπτύσσονται οι τριετίες. Μαζί με μια άλλη δέσμη μέτρων που πρέπει να έρθουν στη Βουλή, εμείς θα φέρουμε νομοθετικές ρυθμίσεις μετά τις εκλογές τέτοιες, που να επαναφέρουν τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις, τις συλλογικέ συμβάσεις που στην ουσία έχουν καταργηθεί και βεβαίως να καταργηθεί ο νόμος Βρουτσιαχτσόγλου, αυτός ο εμβληματικό νόμος που έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση το εργατικό κίνημα και τα αποτελέσματα τα μετράμε. Γιατί μόνο με υπουργική απόφαση μπορεί να ορίζεται το ύψος του μισθού ανάλογα πάλι με τις αντοχές της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ε, κατά πώς τους βολεύει. Άρα λοιπόν εδώ είναι κρίσιμο ζήτημα να μιλήσουμε για αυτά, να υπάρξει ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό επίσης, μαζί με μια σειρά άλλα μέτρα, όπως είναι η παναφορά του 13ου, 13, 14ου μισθού, περάσαν πλέον πάνω από 10 χρόνια που έχει καταργηθεί και πρέπει να επανέλθει.